Ποιος λέει να μην εξορθολογιστεί, ναι, να μην μειώσει τα έξοδα της, να μην κάνουμε μια προσπάθεια όλοι να βρούμε πόρους για την Αυγή. Βεβαίως. Έγινε τέτοια προσπάθεια και δεν το ξέρω. Μάλιστα. Λοιπόν, όμως. Και να κλείσουμε για, αυτό, κύριε για να κλείσουμε με αυτό. Και θέλω να το πω αυτό. Ναι. Υπάρχει τακτική Χατζηδάκη. Απαξιώνεις κάτι και μετά το πουλάς. Ελπίζω να μην πάμε σε τέτοιες λογικές. Τι να πουλήσει την Αυγή, για δηλαδή, την Αυγή, για το κόκκινο, ναι, για τα περιουσιακά στοιχεία που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Όπα, τώρα κάποιοι... γιατί με συγχωρείτε, εγώ τώρα αυτό που λέτε συνεβόμα. Λέτε ελπίζω δηλαδή να μην πουληθούν περιουσιακά στοιχεία του. Δηλαδή ελπίζω, το κόκκινο ραδιοφωνικό σταθμό. Ναι. Η τακτική αυτή, το λέω πολύ καθαρά. Ελπίζω η τακτική αυτή να μην οδηγήσει σε πώληση περιουσιακών στοιχείων του κόμματός μας. Δηλαδή της εφημερίδας Αυγή για παράδειγμα ή του ραδιοφωνικού σταθμού κόκκινο. Κόκκινο ή άλλο περιουσιακών στοιχείων. Μάλιστα. Επειδή στην αγορά είμαστε, ναι, και ακούμε τι γίνεται. Ναι. Εντάξει. Αυτό.